Το κόνα αποτελεί μια πολύ φιλόδοξη προσπάθεια που πρακτικά προσκοπεί στο να ενσωματώσει ουσιαστικό gameplay σε ένα walking simulator. Σε σημαντικό βαθμό τα καταφέρνει παρά τα τεχνικής φύσης προβλήματα, το περιορισμένο budget και το βεβαιασμένο φινάλι. Το κόνα διαδραματίζεται στις αρχές δεκαετίας του 70 στον Καναδά. Ο πρωταγωνιστής είναι ο Καρλ Φόμπερτ, ένας βετεράνος πολέμου της Κορέας που πλέον εργάζεται σαν ιδιωτικός detective. Ο Καρλ ταξιδεύει στο βόρειο Κεμπέκ για να ερευνήσει μια υπόθεση βαδαλισμών που του αναθέτει ένας τοπικός ιδιοκτήτης ορυχείων. Τα πράγματα όμως παίρνουν μια αναπάντηχη τροπή όταν βρίσκεται εγκατελειμμένη ολόκληρη την κοινότητα και ξεσπά στην περιοχή η χειρότερη χιονοθύελλα των τελευταίων ετών. Αν και ξεκινά σε ένα αστυνομικό θρίλερ, σύντομα εισέρχεται στο προσκήνιο και το μεταφυσικό στοιχείο, ενώ ο Καρλ διαθέτει ένα είδος ενόρασης με το οποίο αποκτά μια μερική συνέστηση των παρελθοντικών γεγονότων. Το σενάριο είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιητικό, με το κουβάρι του μυστηρίου να ξεδιπλώνεται είτε μέσω ημερολογίων γραμμάτων και λοιπόν στοιχείων που ανακαλύπτεται, είτε μέσω των προαναφερθέντων οραμάτων. Είναι όμως προφανές ότι η ομάδα ανάπτυξη έπεσε σε τείχο μάλλον λόγω οικονομικής στενότητας και βιάστηκε να ολοκληρώσει τον επίλογο όπως, δίνοντας ένα εξαιρετικά άτονο κλείσιμο. Ακόμα και έτσι, το κόνα έχει μια βαριά επιβλητική ατμόσφαιρα που είναι δύσκολο να σε αφήσει αδιάφορο, ενώ η ανοιχτή μη γραμμική διαρρύθμιση χαρίζει στο παιχνίδι μια αίσθηση ελευθερίας που δεν συναντάμε συχνά σε τέτοιους τίτλους. Βέβαια, είναι διαπραγματεύσιμο τελικά το κατά πόσο το κόνα θα πρέπει να ενταχθεί στο είδος των Walking Sims, καθώς υπάρχουν παράλληλα αρκετοί μηχανισμοί που τρέχουν σε επίπεδο gameplay. Για αρχή, μεγάλο κομμάτι της δράσης αναλώνεται στην οδήγηση από περιοχή σε περιοχή, καθώς η έκταση που καλύπτει περιμετρικά τη λίμνη Ανταμίπεκ είναι αρκετά εκτενής. Η αίσθηση της οδήγησης είναι σωστή και η εσωτερική κάμερα που χρησιμοποιείται δίνει σκόπιμα περιορισμένη ορατότητα ένεκα και της κακοκαιρίας. Σε μια προσπάθεια να γίνει το παιχνίδι λίγο πιο ενδιαφέρον και αγωνιώδες, έχουν προσθεθεί τρεις μετρητές επιβίωσης interface που απεικονίζουν την υγεία, τη θερμοκρασία σώματος και την ψυχική αστάθεια του χαρακτήρα. Μηδενισμός των δύο πρώτων μετρητών ισοδυναμεί με game over, ενώ το χαμηλό sanity περιορίζει αισθητά την αντοχή σε τρέξιμο. Θα πρέπει να διατηρείτε και τα τρία στατιστικά σε ψηλά επίπεδα επομένως, αν και πρακτικά ο μόνος δέκτης που θέλει λίγο περισσότερο προσοχή είναι αυτός της αιρμότητας. Ανάβοντας φωτιές χρησιμοποιώντας κούτσουρα και προσανάματα από το ομολογουμένως αρκετά διευρυμένο inventory που διαθέτεται, μπορείτε να κρατάτε τον Καρλ ζεστό. Το survival στοιχείο ταιριάζει γάντι στην αφιλόξενη πολική επικράτεια του παιχνιδιού και πραγματικά εντείνει περαιτέρω την ίδια αποπνητική ατμόσφαιρα. Οι γρίφοι είναι μάλλον απλοϊκοί και βασίζονται κυρίως στην παρατήρηση και συγκέντρωση των απαραίτητων αντικειμένων. Το παιχνίδι κατά βάση πάντως δεν σας παίρνει από το χέρι, ούτε καταγράφει το τι πρέπει να κάνετε ανά πάσα στιγμή, αφήνοντάς σας το ελεύθερο να εξερευνήσετε τα σπίτια και τους υπόλοιπους χώρους του παιχνιδιού με τη σειρά που εσείς επιθυμείτε. Αν και προσωπικά μου άρεσε αυτή η σχεδιαστική επιλογή και μου θύμισε adventure του παρελθόντος, πιθανότατα μερικούς να τους ενοχλήσει το γεγονός της ύπαρξης συγκεκριμένων objectives. Πάντως, το interface περιλαμβάνει ένα αρκετά αναλυτικό ημερολόγιο που δίνει κάποια στοιχεία για το τι πρέπει να κάνετε μετά. Όντας τίτλος χαμηλού προϋπολογισμού, το κόνα ανακυκλώνει αρκετά τα σπράιτ των εσωτερικών χώρων, ενώ η μηχανή του παιχνιδιού, τουλάχιστον στην έκδοση του PS4, δεν είναι κατάλληλα βελτιστοποιημένη. Το αποτέλεσμα είναι να φορτώνονται δεδομένα πολύ συχνά ανάμεσα στις περιοχές και η οθόνη να παγώνει για τουλάχιστον 8-10 δευτερόλεπτα. Πάντως, τα γραφικά είναι αρκετά καλά, δίνοντας έμφαση βέβαια στα εφέ των καιρικών φαινομένων. Λίγο καλύτερη και πλουσιότερη μουσική επένδυση θα ήταν εκτιμητέα, αλλά και πάλι λαμβάνοντας υπόψη το περιορισμένο δυναμικό του στούντιο ανάπτυξης, δεν τα κατάφεραν και άσχημα. Κάποια μουσικά samples όμως είναι εκνευριστικά και το χειρότερο είναι ότι παίζουν σε διαρκές loop όσο μένετε στον ίδιο χώρο. Το κόνα ρίχνει απλά απελπιστικά σύντομα, αλλά με εξαίρεση τα τελευταία λεπτά η υπόλοιπη εμπειρία παραμένει φρέσκια και ελάχιστα μαυρώνει τη συνολική εικόνα του παιχνιδιού. Τελικώς καταφέρνει να συνδυάσει επιτυχημένα αρκετά ετερόκλητες μεταξύ τους ιδέες και αν το βρείτε σε χαμηλή τιμή και σας άρεσαν τίτλοι όπως το Ether One, Dear Esther και Vanishing of Ethan Carter, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα.